χρήματα. Με ρώταγε πώς έχω να την δώσω για να κλείσει και το στόμα της. Non, rien de rien. Στην Ιταλία πώς βρεθήκατε? Εγώ όπως 52 χρόνια της ζωής μου πήγαινα κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ των Κανών. Και τις τελευταίες μέρες εμφανίσεται σήμερα γνωστός ως ο Ομάρ Σερίφ. Έγινε αμέσως μεγάλη φασαρία γιατί ήταν ωραίος, τους άρεσε, δεν ήταν ο τύπος μου, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε βράδυ λοιπόν ήταν ο σκηνοθέτης του, ο οποίος έκλαιγε εδώ γιατί τον είχε ερωτευτεί και ο άλλος δεν το είχε καθίσει. Εγώ είχα πάει εκεί με τον κατόπιν κουμπάρο μου, τον Βλωρίτη, για να τον κάνω να ξεσκάσει λίγο. Τον είχα πάρει στις Κάνες γιατί ήταν απελπισμένος. Τον είχε αφήσει λαμβέτη για τον Τάκη το Χόρν. Και περνάει ένας νεαρός και μου λέει: «Δεν τρώτε τίποτα?» Του δείχνω το τραπέζι. Μου λέει: «Να σας φέρω κάτι». Αλλά τον παρακολούθησα, δεν ενόχλησε, μου φέρε ένα πιάτο, αυτόν παντρεύτηκα. Ο έρωτας τι θέση έπαιζε στη ζωή σας? Επειδή υπάρχει ένα μικρό τεχνικούλι προβληματάκι με το βίντεο και επειδή την κυρία Ζωζήτα Ζώκου πρέπει να την ακούσουμε όπως είναι. Λέει καταπληκτικά πράγματα, έχετε ήδη ακούσει κάποια. Έχει ακόμα περισσότερα να πει. Μόλις αυτό το βίντεο μας θα το δούμε ξανά εδώ, γιατί θέλουμε πραγματικά να την απολαύσουμε και φυσικά μετά, εντάξει, να τη σχολιάσουμε. Οπωσδήποτε. Όχι να τη σχολιάσουμε την κυρία Ζώκου. Αυτή τη δηλώση. Αυτά που λέει. Πάντως είναι μια γυναίκα η οποία όποτε μιλάει, πάντα έχεις κάτι να σχολιάσεις. Όχι, δεν υπάρχει συνέντευξη έτσι που να μην ρίξει 1, 2, 3 έως 10 βόμβες. Και μετά γίνεται χαμός και τσακωμός και όχι, έχει δίκιο, όχι, δεν έχει δίκιο. Και πώς, αν έχει δικαίωμα να το λέει, δεν έχει δικαίωμα να το λέει. Και κρατάει όρος αυτό. Δηλαδή, πάντως, δίνει τροφή. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που έχει δει και αυτά που έχει ζήσει και αυτούς που έχει γνωρίσει, δύσκολα τους γνωρίζει κάποιος σε μία ζωή. Αυτή τα έχει καταφέρει και βλέπουμε ότι είναι και ακμέ, έτσι ώστε να μπορεί να τα θυμάται και να τα εξιστορεί. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Και για τους άντρες. Πάμε τώρα. Τι, και για τους άντρες. Και για τους άντρες να ανάμουν. Ναι, περιμένω πώς και πώς. Φυσικά θα πήγε για τους άντρες. Εν τω μεταξύ όμως τώρα πάμε στον άντρα της αγαπημένης μου Δέσποινας Βαντή και στην ίδια. Βέβαια. Λοιπόν, παραμονή, όχι, Παρασκευή ήταν 30, δεν ήταν. Παραμονή ήταν προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Ντέμις Νικολαίδης κάνει ραδιοφωνική εκπομπή με τον κύριο Λεουνάκη, το κουμπάρο του. Και σε λοιπόν έχουν βγάλει για να το γιορτάσουν. Αυτοί κάνουν μια ραδιοφωνική εκπομπή, δηλαδή. Ναι. Είναι μια. Γιορτάζουν τον Άσο των Γηπέδων Ντέμι Νικολαίδη εκείνη την ημέρα. Εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου, ναι, κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο Ντέμις Νικολαίδης? Νομίζω ότι ήταν καλεσμένος. Τώρα. Όχι, εδώ λέει η Κατερίνα ότι λένε κάνε κανονικά. Κανονικά. Πολύ ναι, ωραία. Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά η ερώτησή σου ήταν παγίδα και. Σήμερα είναι μια ημέρα παγίδα. Τι γίνεται σήμερα? Ναι, ναι, ναι. Λείπει και ο κρατερός, είναι τα πράγματα ναι, λίγο ναι, περίεργα. Λοιπόν, για και έτσι βγήκε η Δέσποινα Βανδύ να μιλήσει με τον άντρα της και τον κουμπάρο της και του έκανε μια αφιέρωση. Όμως το θέμα δεν είναι στην αφιέρωση. Ποιο είναι το θέμα? Είναι στην γκρίνια του Ντέμι Νικολαίδη προς τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δέσποινας Βανδύ. Γιατί? Θα σας τα πω όλοι, θα όχι, το όχι, ακούσουμε. Όχι, να πάμε να το ακούσουμε. Ξεκάθαρα. Τι έχουμε? Κάποια φίλη σου. Φίλη. Φίλη δική μου. Καλησπέρα σας. Κολλητή σου. Μπάρα. Μπάρε μου, τι κάνεις? Πω πω, είναι τεράστια χαρά να σε ακούμε πάλι και να μην σε βλέπω. Είναι ωραία εκπομπή γιατί μου θύμισε τα χρόνια μου τότε στην Καβάλα που ακούμε ραδιόφωνο και μιλούσαν οι παραγωγοί, αφιέρωναν τραγούδια, έπαιρνε ο κόσμος, περιμένει να ακούσει το όνομά σου τότε, ο Τάδε αφιερώνει στην Τάδε. Και τώρα ακόμη και που έχω εκεί τώρα τον άντρα μου, πάλι τραγούδια αφιέρωσε, ρε Γιάννη, δηλαδή καημό το έχω, ούτε στα παιδικά μου χρόνια, ούτε στα μεγάλα μου, ούτε στα μικρά τα μου, ούτε στα μεγάλα μου. Τι καημός είναι αυτός? Εγώ θα πάω σε μια αντίστοιχη διάθεση, System of Down, το Aerial. Κάνεις κακές παρέες, κακές παρέες. Κάποιος είναι μισκονάκια, δεν μπορεί να ξέρει το System of Down. Η αλήθεια είναι ότι κάνω κακές παρέες. Ναι, και αυτό φαίνεται. Αλλά είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούω μου ξυπνάει κάθε μου κύτταρο. Για να βάλουμε Aerial που ζήτησε η κυρία Βάλτε. Για βάλτε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη. Γεια σας. Γεια στο κορίτσι του. Τη είπανε και γεια σα μετά. Γεια σα, μου αρέσουν αυτά. Ποιο είναι μια κολλητή σου? Ναι, εξαιρετικό. Ήταν και ο ήχο τη φωνή. Ποιο είναι? Μια κολλητή σου. Μην μπερδευτείς. Δεν είναι η παραγγελία που κάνει η Δέσποινα. Τι? Η παραγγελία που κάνει η Δέσποινα. Ροκ παραγγελία. Μα είναι ροκ. Είναι από τα άτομα που την υποστηρίζει τη ροκ.
Εννοώ στις επιλογές αυτά που ακούει και σε αυτά που. Και ο Ντέμις, νομίζω. Προτιμά. Ορίστε, η Κατερίνα Μπούσιου, που την ξέρει πολύ καλά, είπε: ακούει μόνο ο Ρόκ και η Δέσποινα. Και άμα το λέει η Κατερίνα, είναι. Ακούει είναι. Μόνο ο Ρόκ και η Δέσποινα, να το ξέρετε. Είναι τσεκαρισμένο. Είναι τσεκαρισμένο 2 και 3 φορές. Κακές παρέες. Κακές παρέες. Φαντάζομαι ότι εννοεί τον άντρα της τον ίδιο. Πολλαπλές οι αναγνώσεις. Γιατί ο Κουμπάρος είναι μεγαλύτερη πληγή από τον Ντέμι, να ξέρετε. Α, ναι. Ο Γιάννης Λεωνάκης είναι μεγάλη μορφή. Δεν μίλησα με αυτόν, μεγάλη... δεν ξέρω. Καλά, και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαστε κολλητοί. Είχαμε συνεργαστεί στο ραδιόφωνο παλιά. Ήμασταν βασικά τζάμι-τζάμι τα στούντιό μας. Είναι άνθρωπος ο οποίος περπατημένος. Πολύ ροκ κι αυτό. Ροκ πολύ κι αυτό. Πολύ μαλλί κι αυτό. Έχει ζήσει τη ζωάρα του. Δεν είναι τυχαίο που έγινε κουμπάρος. Δεν τυχαίο, ναι. Ναι, αλλά είναι εξαιρετικό παιδί. Έχετε ένα χαμόγελο όλο ενώ δεν είναι άνθρωπο. Χαρήκαμε με τη Δέσποινα και τον Τέλο. Όχι, όχι, μου κάνετε που θα ήθελα πολύ να γνωρίσω. Εγώ αυτό θα ήθελα να γνωρίσω. Δεν κρύβει κάτι αυτό το μηδίαμα. Απλά είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά είναι η χαρά τη ζωή. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα. Να πούμε το σημαντικό ότι από όλη αυτή την ιστορία, αν και για να ζούμε, είναι ότι επειδή συχνά πυκνά τα ακούει η Δέσποινα για το. Αχ, έχει πρόβλημα ο γάμος της. Αχ, δεν είναι μαζί με τον Ντέμι. Γι' αυτό έχει να μην περνάνε οι κρίσεις. Νομίζω μία περίοδο ήταν αυτό. Μην το λες. Όχι, και τώρα τελευταία κάτι ακούστηκε. Αλλά βγαίνει και το πόσο ωραία σχέση έχουν οι δυο τους. Έτσι. Έτσι. Είναι ροκ και σχέση τους. Και πόσο ανεπανίλησαν μεταξύ τους στο ραδιοφωνικό. Να σου πω, μα εγώ τους βλέπω συνέχεια, βγαίνουν έξω μαζί. Δηλαδή, ζευγάρι. Αλήθεια. Όλα τα ζευγάρια που βγαίνουν έξω μαζί και μιλάνε, είναι θεωρείς και είναι στις φωτογραφίες μια χαρά, θεωρείς ότι είναι καλά. Όχι, όχι. Εντάξει. Ρε παιδί μου, άλλο είναι να κάνεις μια εμφάνιση τύπου και φαίνεται ο άλλος που είναι τυπικά δίπλα σου. Και άλλο τώρα να βγαίνεις έξω και να υπάρχουν φωτογραφίες. Κοίτα. Οι οποίες δείχνουν μια οικειότητα πάρα λοιπόν, πολύ. Εγώ επειδή η εικόνα, λίγο μπορεί να σε, εικόνα μπορεί να σε μπερδέψει λίγο και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Στη φωνή βρίσκω μεγαλύτερη αλήθεια εγώ και στον τρόπο που μιλάς στον άλλον, στο χρώμα της φωνής. Καταλαβαίνεις αν υπάρχει δεν υπάρχει ψύχρα, καταλαβαίνεις αν υπάρχει δεν υπάρχει σχέση. Εδώ πέρα τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ καλά. Εγώ είναι θυμάμαι και τους που τραγουδούσε η Δέσποινα και ήταν από κάτω ο Ντέμις και τη θαύμαζε κάθε βράδυ, όχι κάθε βράδυ που εγώ τους πετύχαινα. Δεν ήμουν εγώ κάθε όχι, βράδυ. Κάθε βράδυ έτσι. Ήταν, έτσι. Το καταλάβαμε. Κάθε βράδυ ήταν. Όχι, απλά, εσύ ήσουν κάθε βράδυ. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Και την θαύμαζε, παιδιά, ήταν πολύ ωραία εικόνα όλη αυτή. Και διαψεύει φυσικά όσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σκηνή Δέσποινα, είναι πολύ χαρισματική. Πάμε στην επόμενη τώρα, κυρία, η οποία έχει πάλι να κάνει με το τραγούδι, αλλά ήταν κάτι το οποίο, δεν ξέρω, έχω κάποιες αμφιβολίες ότι πάρθηκε σωστή απόφαση. Πάρθηκε, ναι, αλλά πάρθηκε εξαιτίας... Η σωστή απόφαση. Ενός. Ναι, η σωστή απόφαση πάρθηκε και τελικά πέρασε το κορίτσι. Μην τους μπερδεύουμε. Μιλάμε για το. Φυσικά για το The Voice στην Τουρκία, όπου πήγε μία Ελληνίδα μουσουλμάνα και τραγούδισε το Όλα σε θυμίζουν της Χάρης Αλεξίου. Και εκεί που. Βέβαια, έχω να σας πω ότι όλα σε θυμίζουν το τραγούδισε και στα τουρκικά στο τέλος. Και κανένας κριτής δεν γύρισε παρά μόνο τελευταία στιγμή ο Ακριανός, γιατί έχουν πάρα πολύ δύσκολα ονόματα και δεν τα έχω μάθει. Λοιπόν, γύρισε ένας και τελικά πέρασε. Αν ήξερες και τα ονόματα των κριτών στο τουρκικό The Voice. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Πάμε. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά σαν να
γίνεται. Αλλά αυτή είχε τελειώσει το τραγούδι. Επιτρέπεται αυτό όταν έχει τελειώσει το τραγούδι. Ναι, και εδώ το κάνουν αυτό. Ναι. Μέχρι να τελειώσει η μουσική μπορούν να παρατηρήσουν. Έχει κάποια δευτερόλεπτα, βέβαια. Εγώ εδώ πέρα είμαι λίγο σκεπτικό για αυτό το πράγμα. Γιατί? Μου έκανε πολύ εντύπωση πως ξαφνικά, ενώ σε όλη τη... Τώρα μην φανώ ότι είμαι μακριά από μένα τέτοιες ταμπέλες εθνικιστή και τα λοιπά, αλλά... Ναι. Όταν τραγουδούσε ελληνικά, είχαμε μέχρι και στραβομουτσουνιάσματα. Με το που άρχισε το γιουσουλούσουτσουτσουκ, κατευθείαν... Η γλώσσα του είναι, γιατί λέξε τσουκιτσουκ, γιατί... Όχι, με το που άρχισε να μιλάνε τουρκικά, ναι, όχι, δεν τα υποτιμώ, σας αρέσει πάρα πολύ τουρκική γλώσσα εμένα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Αλλά υπάρχει αυτό του Τούρκου το ότι πώς είναι που λένε ότι στις σειρές μας δεν τις μεταγλωτίζουμε, απλά τις υποτιτλίζουμε. Ναι, με το που ακούσαν τουρκικά, τσακ, κατευθείαν γύρισαν. Εμένα αυτό με βάζει λίγο σε σκέψεις. Ναι. Εντάξει, το είπε πάρα πολύ ωραία στα τουρκικά. Ωραία το είπε. Στα ελληνικά πολύ πιο ωραία. Δεν κατάλαβα που το είπε ωραία. Στα ελληνικά που μπορώ να καταλάβω, ωραία το είπε η κοπέλα. Πώς θα γίνει. Θα σου πω γιατί. Κατάλαβε εσύ ότι το είπε ωραία στα τουρκικά. Μ' άρεσε πιο πολύ έτσι όπως το είπε η κοπέλα. Επειδή στο γλυκό κομμάτι ήταν πολύ ψηλά. Τώρα μιλάει εδώ πέρα ο. Ναι. Με στα τουρκικά που τραγουδούσε σε χαμηλές, ήταν πολύ πιο ζεστή φωνή της, δεν έχανε καθόλου. Και είμαι έτοιμος να μπω στην κριτική επιτροπή του Star Academy, να ξέρετε. Έχω επιχειρηματολογία. Εμείς όπως και να τραγουδήσουμε. Ναι, εμείς οι δύο οπωσδήποτε θα τραγουδήσουμε, να ξέρεις. Και μέσα εκεί στο σπίτι κλεισμένες θα γίνει χαλασμός. Όπως και να έχει ξυνήλα, ξεξυνήλα. Εμένα μου αρέσει που ακούστηκε για πόσο ήταν, πόσα λεπτά ήταν η ελληνική γλώσσα, στην τουρκική τηλεόραση. Τόσα λεπτά. Και τελικά το κορίτσι πέρασε γιατί του άξιζε. Εγώ και ξύνιζε η κυρία. Τελικά. Αυτή εδώ, αυτή ήταν αυτή, δηλαδή. Δεν τη άρεσε καθόλου. Ναι, ναι, πολύ ασφαλή. Μετά το πάτησε. Η σιλικόνη κόντευε να. Νεκραγεί. Δεν θέλω κακίε τώρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο κορίτσι. Πώ το λένε. Τέτοια σου κάνω. Δεν έγραφε. Παιδιά, δεν έχει σημασία πώς τη λένε, δεν ψάχνετε. Ήθελα μια πλάκα να κάνω. Μα σκέσω πως δεν κατέρει να ξεκινήσει και άλλα. Μα κάπου. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την κυρία Ροζίτα Σόκου. Είναι όλα καλά. Αν είναι όλα καλά, πάμε γιατί θα ενθουσιαστείτε. Κυρία Σόκου, χαίρετε. Θέλω να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη με μία ερώτηση ανορθόδοξη. Μακάρι, επιτέλους. Όλο βλακίες με ρωτάνε, λέγε. Θέλω να μου πείτε ποια στιγμή της ζωής σας θα θέλατε να ξεχάσετε διαπαντός, αλλά και ποια είναι αυτή που τη σκέφτεστε μέχρι σήμερα με ζεστασιά. Λοιπόν, εκείνο που με τυρανάει και στο και μέσα μου, είναι ότι κάποτε έκανα μια ένεση στη γάτα μου και την πόνεσα γιατί δεν ήξερα ότι έπρεπε να την κάνω πλάγια και την έκανα έτσι. Μη μου το θυμίζεις γιατί πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που με τυρανάει. Και ποια είναι η στιγμή που την αναπολύτε με αγάπη? Την ώρα που βγήκε ο εγγονός μου που ήμουν εγώ από πάνω και τον εβούτηξα, αυτό ήταν. Εγώ η βλακεία που έχω κάνει, η μεγάλη βλακεία, είναι ότι νόμιζα ότι τη σύνταξή μου θα την έχω όλα τα χρόνια και την τρώγαμε κάθε μήνα με την κόρη μου, πηγαίναμε ταξίδια και ύστερα εκεί που αγανακτό είναι με τους κομμουνιστές όταν χωρίζουν την Ελλάδα σε δύο. Αυτοί που τρώνε και οι κακόμοιροι εργαζόμενοι. Εγώ τι είμαι? Ο εργάτης ο καημένος, ο εργαζόμενος, γιατί εμείς είμαστε τεμπέληδες δήθεν. Ο εργάτης πάει σπίτι του και η γυναίκα του του έχει μαγειρέψει και κάθεται εκεί λιγάκι. Εγώ δεν κάθισα ποτέ, ποτέ δεν έχω κοιμηθεί παραπάνω από 5 ώρες όταν δούλευα. Φοβάστε τίποτα? Φοβάμαι να μην πάθουν κακό τα δικά μου παιδιά. Εκεί την έπαθα και αποφάρισα από αυτές που κάνουν, ξέρεις. Αλήθεια? Που βάλανε την κόρη μου να ουρλιάζει, δήθεν η κόρη μου να ουρλιάζει ότι είχε με το αυτοκίνητο, ότι είχε σκοτώσει πια. Εσείς τι κάνατε όταν σας πήραν τηλέφωνο και κάποια υποδιότητα την κόρη σας? Όχι, ευτυχώς ήταν ο γονός μου, ο οποίος είναι πιο έξυπνος από μένα, τηλεφώνησε στην αστυνομία. Εσείς φοβηθήκατε στην αρχή? Όχι, φοβήθηκα. Γκρεμίστηκε το σύμπαν γιατί βάλανε μία να ουρλιάζει. Και ύστερα μου είπανε, ναι, η κόρη σας είναι καλά, αλλά το άλλο κορίτσι το σκότωσε. Και πόσα χρήματα σας ζήτησαν? Δεν ζήτησε χρήματα. Με ρώταγε πόσα έχω να της δώσω για να κλείσει, λέει, το στόμα της. Τέλος καλό, αλλά ακόμα μπορεί να τεινάζω με τη νύχτα από το φόβο μου, γιατί μου φάνηκε ότι γνώρισα, ξέρεις, όταν ουρλιάζει κανείς,
Μου φάνηκε ότι γνώρισε τη φωνή της. Αυτό ήταν το χειρότερο. Στην Ιταλία πώς βρεθήκατε? Εγώ όπως 52 χρόνια της ζωής μου πήγαινα κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ των Κανών. Και τις τελευταίες μέρες εμφανίσεται σήμερα γνωστός ως ο Ομάρ Σερίφ. Έγινε αμέσως μεγάλη φασαρία γιατί ήταν ωραίος, τους άρεσε, δεν ήταν ο τύπος μου, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε βράδυ λοιπόν ήταν ο σκηνοθέτης του, ο οποίος έκλαιγε εδώ γιατί τον είχε ερωτευτεί και ο άλλος δεν του είχε καθίσει. Εγώ είχα πάει εκεί με τον κατόπιν κουμπάρο μου, τον Πλωρίτη, για να τον κάνω να ξεσκάσει λίγο. Τον είχα πάρει στις Κάνες γιατί ήταν απελπισμένος που τον είχε αφήσει η Λαμπέτη για τον Τάκη το Χόρν. Και περνάει ένας νεαρός και μου λέει, δεν τρώτε τίποτα? Του δείχνω το τραπέζι. Μου λέει, να σας φέρω κάτι. Αλλά τον παρακολούθησα, δεν ενόχλησε, μου φέρε ένα πιάτο, αυτόν παντρεύτηκα. Ο έρωτας τι θέση έπαιζε στη ζωή σας? Εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μου είναι ότι υπήρξαν φράσεις που με σημάδεψαν για όλη μου τη ζωή. Ας πούμε, ο πατέρας μου δεν ήθελε αγόρια, αλλά ήθελε η κόρη του να είναι σαν κι αυτόν. Όταν ήμουν 5-6 χρονών, μου λέει, τι είναι αυτό, και είδε ένα σημαίνιο βραχιολάκι από αυτά τα γιαννιώτικα. Λέω, η θεία πέταξε το αμέσως, αυτά τα φοράνε οι γυναίκες. Πουφ! Γιατί αυτά γυναικεύανε και κόρη δική του δεν μπορούσε. Εν τούτης, δεν έγινε λεσβή. Αυτό είναι από τα θαύματα των ενστίκτων. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος ο Γεωργιάδης μου είπε μια μέρα, εγώ μπορώ να πάω με γυναίκες, αλλά δεν χάνομαι. Οπότε εγώ από τότε ποτέ δεν μπόρεσα να έχω σχέση με άνθρωπο που είχα και την παραμικρή υποψία ότι είχε πάει ποτέ με άντρα. Σου λέω αυτό το θέμα, εάν εγώ είχα πει ναι και είχα παντρευτεί τον Ουρέγεφτα, ήμουν σήμερα η πλουσιότερη γυναίκα της Ευρώπης. Σας είχε κάνει πρόταση? Α, βεβαίως, και έχω και μάρτυρα που ζει ακόμα. Και είπατε όχι? Αυτό μας έλειπε. Εγώ γεννήθηκα σαν τον πατέρα μου. Δεν ζήτησα ποτέ προστάτη. Δεν ζήτησα πλούσιο άνθρωπο να ζω εις βάρος του. Εγώ θέλω να δουλεύω, εγώ θέλω να φέρνω τα λεφτά στο σπίτι και μακάρι ο σύζυγος να είναι ένας αποτυχημένος ποιητής σε μια κάμαρα. Γενικά είχατε σχέσεις με μικρότερους άντρες? Και συνέχεια, μια φορά ο Δαλιανίδης με ρώτησε, μου λέει, μα πώς, λέει, έχεις τόσους νέους γύρω σου? Λέω, εγώ δεν απλώνω χέρι. Λοιπόν, να μου λείπουν αυτές οι βλακίες. Εγώ ήθελα νέους γιατί ήταν άπειροι, όχι γιατί είχαν νεότερη σάρκα σκασίλα μου. Επειδή έχω ακούσει πολλές συνεντεύξεις σας, έχω μπερδευτεί. Με τη Μελίνα Μερκούρη ήσασταν φίλες ή όχι? Εγώ την ελάτρεψα τη Μελίνα όταν είδα τη Στέλλα. Και ήξερα πάρα πολύ καλά το παρελθόν της, όμως, για όπως το ήξερε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή ότι σε όλη την κατοχή τα είχε με τον Γιαδικιάρογλου, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης των Γερμανών, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Πήρα είδηση ότι η Μελίνα δεν μπορούσε να παίξει άλλο ρόλο. Δηλαδή ο Κακογιάννης είχε αλλάξει εντελώς το σενάριο για να ταιριάζει να είναι ακριβώς αυτά που μπορούσε να κάνει εκείνη. Επιπλέον όταν έκανε τη γυναίκα, εγώ ντρεπόμουν. Ξέρεις, και πήρανε αυτό το σκέρτσο που έκανε και το βάζανε στην τηλεόραση κάθε μέρα. Όσο δε για τον Ντασέν, όταν ήμουν έγκυος στην Ιταλία, πήγαιναμε εκεί και καθόμασταν και μας έλεγε ο Ντασέν, θα γύριζε μια ταινία που ήθελε μια κοπέλα. Και ήταν τόσες οι αιτήσεις που μας έλεγε, θα πάτε εσείς και θα μου διαλέξετε τις καλύτερες, δεν μπορώ να βλέπω 20 την ημέρα. Λοιπόν, πηγαίναμε η Ντένι, η Μελίνα και εγώ για να τις δούμε. Η Μελίνα τις απέρριψε όλες. Αυτή παρά είναι καλή, δεν τη θέλω. Αυτή παρά είναι νόστιμη, δεν τη θέλω. Αυτή της φαίνεται ότι ξέρει και να παίξει, δεν τη θέλω. Καμία δεν ήθελε. Και έρχεται μια μέρα ο Ντασέν και λέει, σταματάνε οι οντισιόν. Υπέγραψε η παραγωγή και θα ήταν η Τζίνα Λολομπρίτζιντα το μεγαλύτερο όνομα της Ευρώπης. Κατόπιν τούτου η Τζίνα έφερε και δικό της οπερατέρ, έβγαλε τη Μελίνα σαν νεκρό έτοιμο. Τα ξανθά μαλλιά της τα έβγαλε άσπρα. Η μία, όλες αυτές, η μία βγάζει το μάτι της Ελληνής, άστα, μην τα συζητάμε. Κυρία Σόκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ και
τώρα με τη νέα χρονιά η υγεία και η ευτυχία. Μόνο και μόνο για να βοηθάει η σύνταξή μου τα παιδιά. Μόνο γι' αυτό ζω ακόμα. Αλλιώς άμα ήταν η κέφη μου, θα έκανα και το θαύμα μου και θα πέθαινα. Morto per la libertà. Είναι αυτές τις στιγμές που... που δεν ξέρεις τι να πεις. Κοίτα. Μάλλον δεν ξέρεις τι να πρώτο πεις. Κοίτα δεις τώρα. Είναι μια ζωή ζωάρα. Τα ονόματα ζωάρα, και μόνο που αναφέρθηκαν στο βίντεο αυτό, με τους οποίους έχει βρεθεί αυτή η γυναίκα μαζί, είναι να ψάχνει τους αγώνες στα πατώματα. Τώρα, για αυτά που υπόθηκαν για την Μελίνα Μερκούρη, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι, okay, είναι μια γυναίκα που έχει φύγει από τη ζωή και ό,τι και αν έχει συμβεί, τα αφήνεις. Και αν έχουν συμβεί αυτά που λέει, που δεν έχουμε λόγο να συζητήσουμε την κυρία Σόκου. Από την άλλη, όμως, είναι και οι αλήθειες, οι οποίες, ρε παιδί μου, ναι, γιατί να μην έχουν συμβεί και αυτά. Είναι ένας χορός αγγελικά πλασμένος στη showbiz. Έχουμε κάνει την συνέντευξη στην κυρία Σόκου. Η γνώμη της κυρίας Σόκου, αυτά που έχει ζήσει και αυτά που θυμάται, είναι αυτά τα οποία έχουν αποτυπωθεί στο βίντεο το οποίο έκανε και τη συνέντευξη που έκανε η Τζοάννα. Είναι άσχημο. Πες. Σε διάκοψε, συγγνώμη. Όχι, όχι. Είναι άσχημο όμως να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή και να θυμάσαι αυτά. Και να θυμάσαι αυτά και για μια γυναίκα που, εν πάση περιπτώσει, έχει γράψει δική της ιστορία. Γιατί δεν είναι η πρώτη συνέντευξη στην οποία μιλάει για τη Μελίνα Μερκούρη με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, τα λάθη να τα κρίνουμε. Όλοι κρίνονται και πόσο μάλλον οι άνθρωποι που είναι εκεί. Αλλά στη φτίνια που βγάζει στο χαρακτήρα της Μελίνας Μερκούρη, εγώ δεν τη θέλω. Δεν θέλω να το μάθω αυτό. Μπορώ να μείνω με αυτήν την απορία. Δεν θέλω να το ξέρω. Ότι απέριπτε, ας πούμε. Υπήρξαν. Είναι, μπορεί να μπει στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας στο Δημήτρη, κατάλαβα. Ναι. Δεν θέλω να την ξέρω. Πώς θα σου πω, υπήρχαν στο παρελθόν από άλλες δηλώσεις της αντιδράσεις ότι δεν έχουν γίνει τα πράγματα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η άποψη της κυρίας Σόκου που ακούμε αυτή τη στιγμή. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ιστορίες. Ο τρόπος με τον οποίο τελικά παντρεύτηκε τον άντρα της. Μάλλον ο άντρας της πώς. Ήταν αυτός που τελικά επέλεξε, έτσι. Και όλες αυτές τις ιστορίες και την πρόταση γάμου από τον Ουρέγεφ και όλα αυτά. Και όλα αρχίζουν από το σπίτι τελικά, Καταρίνα. Βλέπεις αυτό. Δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είπε ότι εγώ θα αποφασίζω για τα πάντα από τον άντρα που θα είναι δίπλα που τον επιλέξω εγώ. Ότι είμαι με νεαρότερους άντρες. Όχι γιατί είναι το νεαρό της σάρκα αυτούς που με τρελαίνει, αλλά το ότι θέλω να είμαι εγώ ο κυρίαρχος σε αυτή την ομάδα. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία κουβέντα που είπε. Και εξηγεί. Νομίζω ότι φαίνεται από τη σχέση που είχε με τον πατέρα της όλη αυτή η συμπεριφορά ως γυναίκα μετέπειτα. Πολύ ενδεικτικό αυτό, Ναι. Με το βραχιολάκι που της είπε, βγάλε το δένεις εσύ. Αυτά τα φοράνε τα κορίτσια. Όχι, οι γυναίκες τα κορίτσια. Τα κορίτσια και κάνει και πφφ. Και πούφ. Μήπως έκανε πούφ γιατί ζεσθενότανε. Μήπως κάνει, ζεσταίνεσαι με το πούφ, όλη φίλε τη ζέστη. Μήπως υπήρχε εκεί η μαγευτική και άκρος αποτελεσματική σώμα μας. Κορίτσι μου, να το μωρούλι. Πού είναι το κορίτσι σου. Να το μωρούλι. Εδώ είναι η κουμπτέλ. Δεν μιλούσε για σένα, Νανά, δεν μιλούσε. Το στούντιό μας, πριν ξεκινήσουμε, έχει γεμίσει από παιδάκια τα οποία πρόκειται να μας χορέψουν σε λίγο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό που θα συμβεί σε λίγο εδώ στην εκπομπή. Και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και γι' αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη και πολύ, πολύ, πολύ πιο ζεστή. Ο χρόνος τρέχει και επειδή έχουμε μάθει τα μαντάτα, τα δυσάρεστα από την Έμι, έρχεται νέο χιονιά την Πέμπτη το βράδυ. Ξημερώματα Θεοφανίων, παιδιά, θα πέσει το κρύο το τρελό. Και εσείς θα κάνετε τώρα τη σωστή την κίνηση. 18-338. Ή αν είστε από την Κύπρο, στο 77-77. Όχι, αν είστε από την Κύπρο, μένετε στην Κύπρο. Γιατί αν είστε από την Κύπρο και στην Ελλάδα. Στο 18-338 θα πάρετε. 77-77-68-66. Μόνο με 69 ευρώ από 88 η μοναδική κουμτέλ. Μοναδική, ζεστή, με 5 λάμπες χαλαζία, οι οποίες έχουν τη δική τους προσωπικότητα κάθε μία, λειτουργούν ανεξάρτητα. Ναι. Σου λέω ότι εγώ. Όχι όλες ανεξάρτητα. Τρεις από τις δύο. Έτσι. Οι δύο μπορούν να κάνουν καριέρα μόνοι τους. Οι άλλες τρεις πάλι καριέρα μόνες τους. Κατεβαίνουν εξάρτητες. Αλλά αν θέλετε και μαζί, σε μία ένωση, ας πούμε, των δυνάμεων, αυτό μπορείτε να την καταφέρετε. Και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Διότι εδώ έχουμε τρεις διακόπτες. Ο ένας, αυτός εδώ, είναι που ανοίγει τη σόμπα. Ένας ανοίγει τη σόμπα. Οι άλλοι δύο όμως είναι αυτοί που λένε: θέλω να ζεσταθούν τα ποδαράκια μου, θα την έχω εδώ μπροστά.
ανάβω τις τρεις μπροστά. Μην είστε πάρα πολύ κοντά, βέβαια, γιατί θα ζεσταθούν πάρα πολύ τα ποδαράκια σας. Παιδιά, θα βγάλετε, θα κάνετε αυτόματος peeling. Όχι, 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 δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορείτε και με τους, ανοίγοντας και τους δύο διακόπτες, να κάνετε την υπέρτατη... Ζέστα. Ζέστα. Ζέστα δεν είναι. Δεν μ' αρέσει το ζέστα. Δεν είναι δόκιμο. Κάψα. Κάψα, να το πούμε κάψα. Θερμότητα. Θερμότητα, ζεστασιά, να το πούμε έτσι. Και να ξέρετε ότι μπορεί να φτάσει την πιο δυνατή της απόδοση μέσα σε μόνο 22 δευτερόλεπτα. Χώρια που είναι τόσο οικονομική, πέρα από την τιμή της που το βλέπετε, 69 ευρώ πλέον είναι μια τιμή πάρα πάρα πολύ χαμηλή για αυτό το προϊόν. Δεν σας τρώει και όλα τα λεφτά στην, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ σου λέει 30 λεπτά του ευρώ και ή την ώρα. Την ώρα, εντάξει. Σε φουλ τώρα. Σε φουλ λειτουργία. Και οι 5 λάμπες χαλάζει για να λειτουργούν. Ακριβώς. Μόνο 30 λεπτά του ευρώ την ώρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι το βράδυ πέφτεις για ύπνο. Και λες, εντάξει, να σου πω κάτι, θα λειτουργεί ένα 8ωρο η σόμπα μου, θα είμαι μέσα στην οικονομία. Και αυτό που δεν μπορείς να φανταστείς, θα κάνει και άλλη οικονομία η σόμπα. Βεβαίως. Γιατί θα έχεις ρυθμίσει από βραδύς το θερμοστάτη στη θερμοκρασία που θες εσύ. Μόλις την πιάσει, θα σβήσει η κουμτέλ και όταν ξαναπέσει από την επιλεγόμενη θερμοκρασία, θα ξανανάψει. Ακριβώς. Επίσης, αυτό το άναψε σβήσε είναι πάρα πάρα πολύ καλό και για την ασφάλειά σας. Γιατί έχει ειδικό μηχανισμό που άμα της πεις, άσε μας ρε κουμτέλ τώρα, άσε μας, άσε. Αποκλείεται να φερθείς έτσι. Δεν θα το πεις, πες ότι έχεις μια μαύρη μέρα, πες ότι είναι ένα δρόμος εμείς που είναι, πες ότι ο ουρανός αυτό. Λίγο να σηκωθεί η μία ροδίτσα, αυτομάτως απενεργοποιείται και σε γλιτώνει από 1002 ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν. Και ασφαλής, και οικονομική, και ζεστή και τρέχει ο χρόνος. 18-3-3-8. Μόνο 44 δευτερόλεπτα, 43. Λοιπόν, 18-3-3-8 από όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε ότι αυτές οι σομπίτσες μας τις έχουμε εμείς και είναι ετοιμοπαράδοτες. Δηλαδή, με το που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα ξέρετε ότι σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπορεί και την επόμενη μέρα η σόμπα σας να είναι στο σπίτι. Θα και βεβαίως. Ακριβώς. Και για την Κύπρο στο 77-77-68-66. Έχει όλες τις προδιαγραφές, πληρεί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ασφαλής, είναι πάρα πολύ οικονομική, δηλαδή με λίγα λόγια, είναι πραγματικά τώρα πέρα από την πλάκα και γι' αυτό πουλάνε και τόσο πολύ την Τελ. Είναι η καλύτερη επιλογή γιατί είναι η πιο μεγάλη στην κατηγορία της και καίει τα λιγότερα. Μόνο 3 δευτερόλεπτα, 2-1, τελείωσε. Τελείωσε. Ωραία. Θα την έχουν ήδη παραγγείλει αυτή, πρέπει να την δώσουμε εδώ στα μέσα, παιδιά. Θα ξαναδώσουμε όμως το χρόνο σε εσάς να παραγγείλετε και άλλες κουμτέλ μας μέσα στην διάρκεια της εκπομπής μας. Γιατί και έχουμε πολλές. Τώρα πώς θα το κάνεις σήμερα. Τίποτα. Τώρα θα το κάνω από εδώ πέρα γιατί από το ξέρω εδώ. Και απ' έξω. Από εδώ θα το κάνει. Ναι. Θέλω να πέσει ο τίτλος του καλού του σόου. Ευχαριστώ. Είναι άκια, πώς είμαστε. Μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα, κυρίες και κύριοι, γιατί θα μιλήσουμε όχι για κάτι μαγικό, για κάτι επιστημονικό σήμερα. Α, μη με σκάζει, γιατί το χθεσινό. Το χθεσινό τη showbiz δεν θέλω να βάζει showbiz, γιατί είμαι πάρα πολύ καλή. Είσαι δυνατή σε αυτά να βάζεις. Δηλαδή, δεν μου ξεφεύγει τίποτα να ξέρεις εμένα τρίβιαλ προσέγγιση. Ωραία. Μήπως ξέρεις λοιπόν ποιο είναι το επιστημονικό όνομα του δυτικού παιδινού γορίλα, του γνωστού γορίλα. Του δυτικού παιδικού. Παιδινού. Αυτός ο τύπος, δίπλα. Γεια σου, αγόρινα μου. Έχει κάποιο άλλο.